Λοιπόν, και πάμε να αλλάξουμε τώρα εντελώς κλίμα. Σας το υποσχέθηκα και θα το κάνουμε. Θέλω να πάμε στο Ρέθινο. Έχουμε ένα εκλεκτό καλεσμένο, έναν άνθρωπο που οι περισσότεροι έχουμε συνηθίσει να τον συναντάμε στο θέατρο, αλλά και τώρα τελευταία και σε μία από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα, στην σειρά Λόγω Τιμής, που επέστρεψε μετά από 20 χρόνια. Θέλω να καλησπερίσω τον κύριο Βαγγέλη Λιωδάκη. Κύριε Λιωδάκη, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Φώτης στην ταινία Λόγω Τιμής, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώην σύζυγος της Μάνιας και πατέρας της Άννας που μένει στην Κρήτη, για τους δικούς του λόγους βεβαίως έχει μεταφερθεί εκεί, γιατί έτσι το αποφάσισε ο ίδιος, και δεν θα μπορούσα βεβαίως να μην σας ρωτήσω λίγο να μας περιγράψετε και τα συναισθήματα, καθώς είναι μια σειρά Λόγω Τιμής, να απολαμβάναμε πριν από 20 χρόνια, επέστρεψε στην οθόνη μας. Και μέσα από το δικό σας ρόλο στέλνετε και ένα διαφορετικό μήνυμα από την Κρήτη, γιατί τα γυρίσματα έχουν πραγματοποιηθεί στον τόπο μας, έτσι δεν είναι, κύριε Λιωδάκη? Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υποτίθεται ότι ο Φώτης βρίσκεται στην Κρήτη, αλλά τα στα γυρίσματα κύθυρα, γίνει... Στα Κύθυρα, έχετε δίκιο, ναι. Στα Κύθυρα. Κύθυρα. Ναι. Στα Κύθυρα, ναι. Εγώ έχω βρεθεί στην Κρήτη τα τελευταία 7 χρόνια, ζω εδώ. Και κατά κάποιο τρόπο ήταν και μια αφορμή για τη Μιρέλα να πλουτίσει το συγκεκριμένο ρόλο με τη μετεγκατάστασή του στην επαρχία. Σωστό. Έχετε συνομιλήσει, φαντάζομαι, και με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Πώς είναι το να επιστρέφουν στους ίδιους ρόλους μετά από 20 χρόνια και βεβαίως το κοινό σας, που υπήρχε ένα φανατικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια, να ξαναβλέπει τους αγαπημένους του ήρωες μέσα από ένα σύριαλ? Η Μιρέλα είναι πολύ καλή στο να βρίσκει, η Μιρέλα Παπαοικονόμου, για τη συγγραφέα ναι. μιλάω, είναι πολύ καλή στο να βρίσκει τις συνέχειες των ρόλων. Έτσι δούλεψε τη συνέχεια του κάθε χαρακτήρα σε σχέση με αυτό που ήταν τότε. Οπότε σαν συνέχεια του χαρακτήρα του Φώτη δεν μπορούσε παρά να είναι αυτό που τώρα βλέπετε. Βέβαια αυτό που είδατε εσείς είναι με μακριά μαλλιά και γένια. Ναι, σωστά. Χαμηλά. Αλλά και αυτά ήταν αφημένα για το ρόλο. Έτσι όπως βρίσκομαι τώρα, εμφανίζομαι, όπως με βλέπετε είμαι, και τα γένια και τα μαλλιά ήταν μόνο για το χαρακτήρα αυτό. Ζω και δραστηριοποιούμαι εδώ στο Ρέθινο, οπότε μάλιστα. ασχολούμαι με τα θεατρικά εδώ και με διάφορα άλλα. Το γνωρίζουμε. Αλλά και... το να επιστρέψω... Ναι. Ναι, το να επιστρέψω, ας πούμε, με το Λόγο Τιμής 20 χρόνια μετά, στην πραγματικότητα 22-23 χρόνια μετά τον πρώτο του κύκλο, ήταν χαρά για μένα και το περίμενα, το ήξερα αρκετό καιρό. Δηλαδή το φανταζόμουν και το ευελπιστούσα ότι κάποια στιγμή θα γίνει, και να που μετά από 23 χρόνια γυρίσαμε πίσω. Τα γυρίσματα, να φανταστώ, δεν έχουν τελειώσει, συνεχίζονται έτσι, θα δούμε... Μας περιμένουν και άλλες στιγμές από το συγκεκριμένο σύριαλ, από το Λόγω Τιμής? Τα γυρίσματα έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει όλα. Έχουν γίνει όλα. 12 επεισόδια. Ναι. Ναι. Είναι 12 επεισόδια, έχουν γίνει τα γυρίσματα. Τώρα θα πρέπει να τελειώνουν και το μοντάζ των τελευταίων επεισοδίων. Είναι μικρός ο κύκλος, είναι 12 επεισόδια μόνο. Μάλιστα. Κύριε Λιωδάκη, γνωρίζω ότι πλέον τα τελευταία χρόνια, όπως άλλωστε προείπατε κιόλας, ζείτε τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη κατ' επιλογή, μετά από τα σύντομα έτσι περάσματα που κάνατε επαγγελματικά από την Αθήνα και από διάφορες θεατρικές παραστάσεις και όχι μόνο. Ζείτε στο Ρουμελί Μιλοποτάμου αυτή τη στιγμή? Ναι, έτσι ακριβώς. Στον τόπο στον οποίο, από ό,τι έχω μάθει, γεννηθήκατε και μεγαλώσατε. Ναι, γεννήθηκα εκεί αλλά δεν μεγάλωσα στο Ρουμελί. Γεννήθηκα αλλά 2 χρονών έφυγα για την Αθήνα. Έζησα 48 χρόνια εκεί και γύρισα πριν 7 χρόνια εδώ. Γιατί? Υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Γύρισα πίσω την εποχή στην καρδιά της κρίσης, όπου, εντάξει, λόγοι οικογενειακοί καταρχήν, αλλά και πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μου υπήρχε το plan B που έλεγα, ότι κάποια στιγμή σκεφτόμουν να γυρίσω πίσω, και βρέθηκε αυτή η κατάλληλη στιγμή με αφορμή, ας πούμε, οικογενειακούς λόγους, αλλά βρέθηκε η στιγμή που πια γύρισα εδώ, δραστηριοποιούμαι εδώ
Είμαι πολύ πιο δημιουργικός από ό,τι στην Αθήνα και το χαίρομαι και το ευχαριστιέμαι παρέα με ανθρώπους που αγαπώ, με την Κρήτη που αγαπώ, με τον αέρα, τις τροφές και τους ανθρώπους που δεν συγκρίνονται με αυτά της Αθήνας. Mm-hmm. Και από ό,τι μαθαίνω, έχετε έτσι μια πολυδιάστατη συμπεριφορά και μέσα από το επαγγελματικό κομμάτι, αλλά και κατά τη διάρκεια της ζωής σας τώρα που βρίσκεστε στο Ρέθυμνο, μόνιμος κάτοικος, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως. Γνωρίζω ότι ασχολείστε με το κομμάτι του θεάτρου και στο Ρέθυμνο και μέσα από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Προσπαθείτε να πείσετε με τον τρόπο σας όλους εκείνους τους ανθρώπους που βρίσκονται και μέσα στο κέντρο να έχουν μια άλλη συμπεριφορά που να κλείνουν προς το κομμάτι της υποκριτικής και δημιουργείτε παραστάσεις πολύ ξεχωριστές. Εγώ αυτό μαθαίνω, παρόλο που δεν είμαι στην ίδια πόλη, αλλά έχω το σφιγμό και θέλω να μου περιγράψετε λίγο όλο αυτό που γίνεται και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Ναι. Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας δημιουργήθηκε μια μεικτή ομάδα. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας είχε ομάδες εθελοντών, που μια ομάδα εθελοντική ήταν η ομάδα του θεάτρου, υπήρχε ομάδα ραδιοφώνου, υπήρχε ομάδα περιοδικού, υπήρχαν διάφορες. Μια από τις ομάδες λοιπόν ήταν η θεατρική ομάδα, που ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανα με το που κατέβηκα στην Κρήτη. Μαζί με άλλους ανθρώπους φτιάξαμε αυτή τη θεατρική ομάδα, που είναι μεικτή. Αποτελείται από ανθρώπους που είναι λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και από πολίτες του Ρεθύμνου, ανεξάρτητα από επαγγελματικό προσανατολισμό, ανεξάρτητα από ηλικία και φύλο. Στην ομάδα αυτή έχουν συμμετάσχει από φοιτητές, από συνταξιούχους, από γιατρούς, κοινωνιολόγους, νοσοκόμους. Έχει περάσει πολλοίς κόσμος από την ομάδα αυτή και θέλουμε να είναι ανοιχτή, θέλουμε να είναι μεικτή ομάδα. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να τονίσουμε το ότι δεν υπάρχει λόγος για να στιγματίσουμε την ψυχική αρρώστια. Καθένας μπορεί κάποια στιγμή στη ζωή του να περάσει δύσκολα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει σε αυτό. Πρέπει να βοηθηθεί και να έχει τρόπους μαζί με τους συνανθρώπους του να προχωρήσει παραπέρα. Βλέπετε όντως, κύριε Λιωδάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, βλέπετε όντως να υπάρχει έτσι μια αλλαγή στον τρόπο νόησης, σκέψης όλων αυτών των ατόμων από την ενασχόλησή τους, μέσα από την ενασχόλησή τους με την υποκριτική, όντως βοηθάει? Και αυτούς τους ανθρώπους τους βοηθάει πάρα πολύ, αλλά και όλους εμάς τους υπόλοιπους τους υποτίθεται υγιείς. Μας βοηθάει πάρα πολύ στην αναστροφή με ανθρώπους που έχουν τέτοια θέματα. Και το θέατρο, ναι, μπορεί να προάγει όταν, όχι από μόνο του βέβαια, έτσι, σε συνδυασμό με τους ανθρώπους, με τους κατάλληλους ανθρώπους, με τους γιατρούς, με τους ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, αλλά το θέατρο είναι μια μορφή τέχνης που μπορεί να βοηθήσει και να προάγει την κοινωνικότητα, την καλή γειτονία, τις καλές σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και φυσικά το να μετατοπίσει λίγο τον άνθρωπο από το σημείο που βρίσκεται, να δει λίγο τα πράγματα λίγο παραπέρα, λίγο παρά σε μεγαλύτερο βάθος, από άλλη απόσταση από τον εαυτό του. Μπορεί να βγεις από τον εαυτό σου και βγαίνοντας από τον εαυτό σου και παρατηρώντας τον μέσω του θεάτρου, να εξελιχθείς λίγο προς το καλύτερο, πιστεύω. Μάλιστα. Πάντως δεν είναι ο μόνος τρόπος τον οποίο επιλέξατε να ασχοληθείτε με το κομμάτι της υποκριτικής και το κομμάτι το πολιτιστικό. Από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι διαβάζω, σας έχω παρακολουθήσει και στο παρελθόν και σε κάποιες συνεντεύξεις, γενικά οραματίζεστε ένα διαφορετικό πολιτιστικό γίγνεσθε για το μέλλον του Ρεθύμνου. Και επειδή ξέρω ότι το να ζείτε τα τελευταία 7 χρόνια στο Ρέθυμνο θα σας έχει βάλει σίγουρα σε μια διαδικασία εσωτερικής σκέψης και διαλογισμού, και δεν ξέρω τελικά ποιο είναι αυτό το μοντέλο πολιτιστικού γίγνεσθε το οποίο έχετε στο μυαλό σας και που θα μπορούσε να αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Κοιτάξτε, είναι αποτελέσει τροφή για σκέψη, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Προσπαθώ από τη στιγμή που βρίσκομαι εδώ να είμαι δραστήριος και να βάλω όσο είναι δυνατόν ένα λιθαράκι σε αυτό το τομέα που λέγεται πολιτισμός.
προσπαθώντας να κάνω όσο καλύτερα μπορώ τη δουλειά μου, που είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έτσι βρίσκομαι να σκηνοθετώ με ανθρώπους, ας πούμε, που βρίσκονται σε διάφορες ομάδες, όπως είναι ο Δήμος Μιλοποτάμου, η κεντρική σκηνή του Δήμου Μιλοποτάμου, το Δημοτικό Θέατρο δηλαδή του Μιλοποτάμου, με το οποίο έχω κάνει 2 συνεργασίες, όπως είναι η θεατρική ομάδα του Σταυρωμένου, που και με αυτούς έχω κάνει άλλες 2 συνεργασίες και προχωράμε σιγά σιγά σε μια τρίτη, και όπως είναι και ένας χώρος που έχω φτιάξει που τον ονομάζουμε Χωράφι, που ασχολείται με την ψυχική υγεία και τις παραστατικές τέχνες, και που και με αυτό το φορέ έχουμε κάνει μέχρι τώρα 2 δουλειές και σιγά σιγά προγραμματίζουμε, προσπαθούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας στην υπόθεση του πολιτισμού στο Ρέθυμνο. Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε, άποψη δική μου προσωπική. Πάντως, και λίγο πριν κλείσουμε, κύριε Λιωδάκη, πριν σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι η πρώτη μας επαφή, θα επικοινωνήσουμε και στην πορεία, θα έρθουμε και στο Ρέθυμνο να σας δούμε και από κοντά. Έχετε αποφασίσει να μείνετε μόνιμα στην Κρήτη, και αν ναι, ποια είναι ενδεχομένως και τα επόμενά σας πλάνα, γιατί σίγουρα θα χτυπήσει το τηλέφωνο κάποια στιγμή εξ Αθηνών και κάτι θα σας ζητηθεί. Και αυτά βέβαια τα έχετε στο μυαλό σας, έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο. Το ένα δεν εμποδίζει το άλλο. Το ότι βρίσκομαι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο δεν εμποδίζει το να δουλεύω στην Αθήνα. Έχει χτυπήσει το τηλέφωνο και έχει ξαναχτυπήσει. Το λόγο τιμής ήταν το τρίτο σύριαλ που έκανε όσο ζω εδώ. Το προηγούμενο ήταν τα κατηκουρασμένα παλικάρια. Σωστά. Κατηχωρισμένα παλικάρια. Πριν με τον κύριο Παπαδουλάκη είχα κάνει κάποια επεισόδια στη Λέξη που δεν λες. Πριν είχαν γίνει κάποια διαφημιστικά. Θέλω να πω ότι η επαφή μου με την Αθήνα δεν εμποδίζει τίποτα το ότι βρίσκομαι στην Κρήτη. Όχι, όχι. Απλώς δεν ζω στους τρελούς ρυθμούς της Αθήνας. Κάνω πράγματα ήρεμα εδώ με αρκετά δημιουργικό τρόπο, με άλλη ποιότητα ζωής, και αν κάποια στιγμή χρειαστεί να πάω στην Αθήνα, ναι, θα πάω στην Αθήνα, θα κάνω τη δουλειά μου και θα ξαναγυρίσω εδώ. Κύριε Λιωδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι τιμή μου να μιλώ μαζί σας και το εννοώ πραγματικά. Ήταν λοιπόν ο ηθοποιός, τον έχουμε γνωρίσει όλοι, ο Φώτης από το Λόγο Τιμής, ο κύριος Βαγγέλης Λιωδάκης. Στο Επανειδήν, εγώ αυτό θα πω, κύριε Λιωδάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για την πρόσκληση. Να είστε σας καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και μακάρι πραγματικά να έχουμε αφορμές να τα λέμε τακτικά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σας εύχομαι.